μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο σημερινό μας επεισόδιο. Όπως βλέπετε δίπλα μου, σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε κάθετη πρόσθεση αριθμών με δύο ψηφία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να θυμάσαι κάτι πολύ σημαντικό. Οι αριθμοί που έχουν δύο ψηφία αποτελούνται από τις μονάδες, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τις δεκάδες 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 και 90. Το ψηφίο που βρίσκεται πίσω είναι οι μονάδες. Και το ψηφίο που βρίσκεται μπροστά είναι οι δεκάδες. Ο αριθμός αυτός είναι το 57. Αποτελείται από 7 μονάδες και 5 δεκάδες. Για να καταλάβουμε πώς γίνεται η πρόσθεση αυτών των αριθμών, θα δούμε ένα παράδειγμα. Τα δύο παιδάκια έχουν ένα σκυλάκι. Το αγοράκι έχει αγοράσει 25 μπισκότα για το σκύλο του. Το κοριτσάκι έχει αγοράσει 23 μπισκότα. Αν θέλουμε να δούμε πόσα είναι όλα τα μπισκότα μαζί, τι θα κάνουμε? Πρόσθεση φυσικά! Προσοχή όμως! Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους αριθμούς σωστά τον έναν κάτω από τον άλλον. Τις μονάδες τη μία κάτω από την άλλη. Και τις δεκάδες το ίδιο. Ξεκινάμε πάντα προσθέτοντας πρώτα τις μονάδες. 5 και 3 μας κάνει 8. Ύστερα προχωράμε στις δεκάδες. Δύο και δύο μας κάνει 4. Άρα όλα τα μπισκότα μαζί είναι 48. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Τα δύο παιδάκια διαβάζουν το βιβλίο τους. Το βιβλίο του κοριτσιού έχει 32 σελίδες. Το βιβλίο του αγοριού έχει 24 σελίδες. Για να βρούμε πόσες σελίδες έχουν τα δύο βιβλία, θα κάνουμε πρόσθεση, όπως είπαμε. Τοποθετούμε ξανά τους δύο αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλον, με προσοχή, έτσι ώστε οι μονάδες να είναι με τις μονάδες και οι δεκάδες με τις δεκάδες. Ξεκινάμε την πρόσθεση, όπως πάντα, από τις μονάδες. 2 και 4 μας κάνει 6. Ύστερα προχωράμε στις δεκάδες. 3 και 2 μας κάνει 5. Άρα όλες οι σελίδες μαζί είναι 56.
Νομίζω είναι αρκετά απλό. Έτσι δεν είναι? Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις κάθετες προσθέσεις με κρατούμενο. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!